η Apple θα προσφέρει μοναδικά iPhone, τα οποία είναι φιλικά για hacking σε ερευνητές ασφαλείας, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν ευπάθειες και σφάλματα στο λογισμικό με ευκολία. Αυτά τα ειδικά iPhone θα προσφέρουν πρόσβαση σε Rootchain και θα επιτρέπουν στους ερευνητές να εκτελούν προσαρμοσμένες εντολές, κάνοντας ενέργειες που δεν είναι διαθέσιμες στα iPhone που πουλούνται στο ευρύ κοινό. Αν και αυτό ακούγεται συναρπαστικό, ειδικά για τους ερευνητές ασφαλείας, υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να αναλογιστούμε. Δεδομένου ότι είναι ένα ειδικό iPhone, υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες γύρω από αυτό. Αρχικά, η Apple αναφέρει ότι το iPhone θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων του προγράμματος. Με άλλα λόγια, οι ερευνητές δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως προσωπικό τους τηλέφωνο ή να το μεταφέρουν. Ένας ερευνητής ασφαλείας δεν θα μπορεί να αποκαλύψει ευπάθειες στο κοινό έως ότου έχουν αναφερθεί και διορθωθεί από την Apple. Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων iPhone θα συμμετέχουν επίσης σε ένα ειδικό φόρουμ με μηχανικούς της Apple και θα έχουν πρόσβαση σε εκτεταμένο documentation. Ακόμη και αν ένας ερευνητής ασφαλείας συμφωνήσει σε όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα λάβει την ειδική συσκευή, δεδομένου ότι υπάρχουν σε περιορισμένο αριθμό και θα πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια ώστε να γίνει η επιλογή του. Σύμφωνα με την Apple, ο ερευνητής πρέπει να είναι μέρος του προγράμματος των developer της εταιρείας και να έχει ιστορικό με έβρεση ευπαθειών στα λειτουργικά συστήματα. Ο ερευνητής πρέπει επίσης να εδρεύει σε επιλέξιμη χώρα. Ενώ η Apple έχει μειώσει τους περιορισμούς ασφαλείας, αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα iPhone δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος, ακόμη και αν χαθούν ή κλαπούν. Ενώ είναι η πρώτη φορά που ο τεχνολογικός κολοσσός επιλέγει να πράξει κάτι τέτοιο, μόνο ο χρόνος θα δείξει πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν αυτά τα iPhone εάν βρεθούν σε λάθος χέρια.